Και πότε παντρεύκεται? Μα σοβαρά. Και ποιαν παίρνει? Μα πέμω αλήθεια. Μα τη δέσπο που θυμούμαι και την κουτσομπόλα. Να υγεία μου, τι τη ύβρε. Κι είναι άλλο που να κουτσομπολεύει τον κόσμο δεν κάμνει. Πικρόχολη, αγέλαστη, απορώ τι του άρεσε πάνω τη. Και εσύ το ίδιο κάμνει τώρα. Α? Και εσύ κουτσομπολεύκει τώρα. Είναι κουτσομπολιό του το που κάνω. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κουτσομπολιό. Ναι, είναι καταγραφή του γεγονότο. Μα νιμάνε με συγκρίνει με δέσπο. Συγκρίνουμε εγώ τώρα με δέσπο. Τώρα τι εσύ. Και τι είναι να φορήσει και είναι ξυνισμένη. Α, είναι ξέρει. Καλά, να και να βάλει πάλι χαλιά να φαίνεται, δεν το συζητώ. Μα τώρα αλήθεια. Είναι πλασμένη δέσπο να παντρευτεί με τον Κώστα. Εσύ τι να βάλει. Αχ, αρέσκει μου. Αρέσκει μου. Αρέσκει μου πάρα πολλά. Θα είσαι ένα κούκλο. Α, δεν ξέρω. Περιμένε μισό λεπτό να ρωτήσω το Φώτη. Φώτη μου, ο αρφός μου ρωτά με μπλε κοστούμι και άσπρο μπουκάμισο. Τι χρώμα παπούτσια να βάλει, μαύρο ή μπέζ? Καφέ. Μα καφέ με μπλε κοστούμι. Βέβαια, είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Ναι. Μεράμματα ή χωρίς? Μεράμματα, σφίγγουν πάνω του καρά. Όπως είναι πόσεις. Ναι, 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 ένα ακριβά είναι που αγόρασα εγώ, 300 ευρώ. Α, Γιάννη μου, καφέ λαλεί ο Φώτης. Τι σα φορείς? Τέλεια, δανείζω σου κίνα πόσο Φώτης. Ούτε να το σκέφτεσαι. Ευχαριστά σε πάρα πολύ, Λαλή. Παίρνω αύριο που δάμε ό,τι ώρα θέλεις. Ναι, να σου τα δώσω. Ευχαριστά σε πάρα πολύ. Σου είναι υποχρεωμένο. Έλα, καληνύχτα, γεια. Εντάξει. Ούτε να το σκέφτεσαι. Δεν πρόκειται να δώσω εγώ τα παπούτσια μου στον αρφό σου. Γιατί ρε, μωρό μου, αφού φορείτε το ίδιο σάι. Εμένα, θα πάω αγοράσει δικά του. Κανούν τον τα έξοδα που έχει όλοι. Χριστίνα, δεν μπορώ να φορεί άλλο τα παπούτσια μου, είναι κατσόμανα. Γιατί ρε, αγάπη μου, σιγά να τα πλύνουμε. Θα μου τα χαλάσει. Με το να τα φορήσει τρεις ορούες. Είναι ακριβό παπούτσι, είναι real leather. Ίσα ίσα, θα τα φορεί και θα κάνει εντύπωση στο γάμο. Καλά, όπως αγόρασε το κοστούμι, γιατί μ' αγοράσει και παπούτσια του. Εν το αγοράσε το κοστούμι, είναι δανείστηκε το τζετζίνο. Τίποτε δικό του να φορήσει τέλος πάντων. Ναι, τις κλάτσες. Τώρα, πει μου, τι κλάτσες πας, μαύρες ή καφέ? Μαύρες να μείνουν και σκοτεινές. Οι μαύρες θα πιένουν. Καφέ. Καφέ νομίζω είναι πιο καλή επιλογή. Ναι, αλλά έχει. Έχεις εσύ. Δύο τούτες δικές. Εκανή ρε Χριστίνα. Δεν μου είναι πάθον πρέτε σύννεφα. Ρε Χριστίνα. Να το πάει. Συγκεντρών. Δεν θα το δώσω τα παπούτσια μου για μεσή νίκητες. Όχι. Όχι ρε. Ούτε έτσι κλάτσι μου για όνομα του. Ποιο να το πούμε. Ποιο να το πούμε. Να το πούμε παπούτσια. Απορώ δηλαδή γιατί με καταλαβαίνει. Δεν μπορώ ρε κουμπάρε να φορεί άλλο τα ρούχα μου. Δεν τα ρούχα σου μπορεί να φορήσει. Τα παπούτσια σου. Όχι. Να με φορήσει ούτε τα ρούχα μου ούτε τα παπούτσια μου. Τίποτε. Αμάρε Φώτη, τι θα πάθεις δηλαδή, αν φορήσει μια φορά κάποιος κάτι δικό σου, να δανείσεις κάτι δικό σου σε κάποιον άλλον, τι θα πάθεις? Δανείζω πολύ ευχαρίστως γραβάτες. Εσύ στις. Που ήταν ο φίλος μας ο Ανδρέας την άλλη φορά σπίτι και φιλοξενήσαμε τον, εν του δάνεισα μια φανέλα. Πριν 6 χρόνια. Ασχετών, εγώ εδάνεισα τούτην. Επειδή ήταν παλιά και δεν την ήθελες πίσω, γι' αυτόν του είπες μετά: φίλε μου, πιάστη, είναι δώρο μου ένα. Δεν συμφωνώ. Με τους φίλους μου, εγώ είμαι large. Αφήνω τους να χρησιμοποιούν τα πράγματα μου ό,τι ώρα θέλουν. Ρε, δάμε στη θάλασσα, πάμε. Και αν χρησιμοποιήσω το τόρο σου, κανείς μου παρατηρήσει μπροστά σε τόσον κόσμο. Δεν μου καμίσαμε. Είναι ο τόρος μου, τζίνο. Γιατί πιάνει το δικό μου, αφού φέρεις δικό σου. Ο τόρος μου, ο τόρος μου. Μου θέλω να ανοίξει, να μοιραστεί η θάλασσα στα θυκιά, να μπω μέσα όπως το Μωυσή και να με πνίξει. Ο τόρος είναι κάτι προσωπικό, ρε, αγάπη μου. Προσωπική είναι ο δοντόβουρτσα, Φώτη μου. Άτε και το εσώρουχο. Τι θα πάθει αν φορήσει κάποιο το ένα σου παπούτσι λίγες ώρες και παρπατήσει? Το θέμα είναι το ένα, θέλει και τα θκιό τούτο. Sorry που θέλατε να φορείς ζευκάρι, να το πούμε ένα άλλη φορά να μην το ξανακάνω. Όχι. Φώτη. Είπα όχι, τέλος, δεν δέχουμε. Μα και για ξένο πλάσμα που μιλούμε, ρε αγάπη μου, για τον αρφό μου. Δείξε λίγη εκτίμηση. Πώς μας έδειξε εντζήνωση στο γάμο μας, θα σου θυμίσω, πώς μας έβαλε, α? 30 λίρες η μισή μου. Πριν 10 χρόνια, τότε ήταν άνεργος. Αν επαντρευκούμαστε τώρα, πόσα δεν να μας βάλει, νομίζεις? Το πιστεύω. Κοίτα τι θυμάται τώρα. Κοίτα άκαμα. Έσκυν που του κρατεί ακόμα. Να πάει να αγοράσει δικά του, να βάλει το χέρι στην τσέπη. Φώτη μου, δεν κρατά άλλα λεφτά. Με κοφτεί. Να δανειστεί, ρε κουμπάρε. Κάτι να κάνει, να βρει τον τρόπο. Τα δικά μου τα παπούτσα δεν θα τα πιάσει. Τέλος. Και θα το κουράσαμε τον το θέμα. Χριστίνα μου, πού είσαι αγάπη μου? Σα Χριστίνα. Α, με σε δαμέ. Πού είσαι? Πού είμαι? Πού είσαι? Γιατί γυρεύκες με? Επίσης κάτω στη μάνα σου, μάνα μου. Ναι, 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 μόνο στη μάνα μου. Πια να μας φέρω φαΐ. Το οποίο δεν ήταν έτοιμο ακόμα. Κάμνι μας σπανακόριζον και το ρύζι ενύψινεται καλά. Χοντρόκοκο. Σαν να και είδα το αυτοκίνητο του αρφού σου κάτω. Α, ναι. Δεν είδα τίποτε.
Ένα γκρίζο σαλούν, είναι το αρφό σου. Έχει ο αρφός μου γκρίζο σαλούν. Κοίτα να δεις τόσα χρόνια και δεν πήρα χαπάρι. Anyway, άλλαξε κοβέντα. Εσύ πέμπω τα νέα σου, είσαι καλά. Εδώ και στούτα. Εγώ. Είπα σου να μεν του τα δόκεις. Απάντα μου, εδώ και στούτα. Να θυμούμε, κρατούσα κάτι στα σέρκα μου που κατέβηκα κάτω για να κρατούσα. Τώρα δώσ' μου ένα λεπτό να θυμηθώ. Εντάξει, εδώ κατούτα. Μια νύχτα μόνο όμως να τα αφορήσει. Φώτη μου, κοιτάμε. Μια νύχτα μόνο και μετά θα μας τα φέρει πίσω. Γιατί! Γιατί άμα σου μιλογράφεις με στα παλιά σου τα παπούτσια. Πού να σε γράψω. Στα δικά σου τα καφέ, μόλις τα δανείσαμε. Αμάν. Τι έπαθες. Αμάν, αμάν, αμάν. Θες να πάμε στην Ιορδανία. Εδώ και στούτα με το κουτί. Το άσπρο που είχε ένα μαρκαδόν, έτσι κόσκινο που πάνω μια γραμμή. Παράθυ μου. Θυμήθου, πολλά σημαντικό. Εδώ και στούτα με το κουτί. Γιατί τσιγκουνεύκεσαι το κουτί, να πιάσουμε ένα άλλο. Χριστίνα! Συγκεντρώθηκε σοβαρά τα πράγματα. Πάντα μου αγάπη μου, εδώ και στούτα παπούτσα με το κουτί, το άσπρο με τη γραμμή, ναι ή όχι. Με το κουτί. Και στον τηλέφωνο να χαρίσω τι αγαπάς. Γιατί? Είχα λεφτά με τσιν το κουτί. Πόσα? 600 ευρώ, πιάσ' τον τηλέφωνο τώρα. Και χωνέστα μες στο κουτί τον παπουτσό, ρε Φώτη. Μες στο κουτί τον παπουτσό, συγκεκριμένα μες στο παπούτσι. Κι άστο, πού να τα έχω, μες στην κουζίνα, να τα βρεις να τα φάεις. Να τα βρουν οι κλέφτες και να τα φάσει. Κι άστο να χαρίσω ότι αγαπάς, δεν ξέρω να μάθω. Κι άστο γλίωρα. Δεν κάνει που του δώκαμε παπουτσό, ή να μας φάει και τα λεφτά. Θα το άντεξω, κι άστο να χαρίσω. Εδούλεψε τα ζήντα λεφτά. Χριστίνα. Τσάκαρες καλά. Βάλε το σερούι σου μέσα στα παπούτσια, ρε αγάπη μου. Α, ναι, ναι. Αν πω και σφινοθήκαση κάπου εκεί μέσα. Α, α. Εν τα βρίσκει, λαλή. Μου το θα. Φωτή, είναι μα. Μου το μιλήσω, λαλός. Δεν πού να του πεις να του μιλήσεις. Φωνή, εντάξει, ούτε στάρταρ. Δεν μου το λαλός. Γιάννη μου. Δεν μου το κάπου, Γιάννη μου. Το λοιπόν, ρε. Ακούμε πολλά προσεκτικά. Τα παπούτσια είχαν μέσα μια ματσουάλ. Με μου λαλείς ότι εν τα βρίσκει. Εν τα βρίσκει, λαλή. Εγώ έβαλα τα μέσα τα παπούτσια, ρε. Ναι, ποιον παπούτσι μου ήταν, το δεξί ή το αριστερό. Έχει σημασία. Ναι, για να ξέρει πρώτα γυρέψει. Το δεξί νομίζω που ήταν μέσα η ματσούα. Το δεξί είναι έτσι όπως το θεωρούμε μέσα στο κουτί ή έτσι όπως τα φορούμε. Χριστίνα, σταμάτα, μην κάνεις παρέμβολες. Εγώ να βοηθήσω θέλω. Εντά βρίσκει, λάλη. Μπορεί να μένει έτσι μέσα. Μέσα ήταν, εγώ τα βάλα. Το λοιπόν, κόψε το λαιμό σου, έβρε τα λεφτά, ζέλα να μου τα φέρεις. Έχει καιρό που θέλω. Ρε Γιάννη, αρκετά ανεχτικά πουλό σου. Άτε. Ήταν πολλάς όμως ο τρόπος σου. Όχι καλό να έχω το Ιαννού να με περιπέζει, ρε. Ρε αγάπη μου, για να μεν τα βρίσκει, μπορεί να μένει εκεί μέσα. Να τα βάλεις κάπου αλλού. Χριστίνα, μεν τον καλύφκεις, μάνα μου τώρα. Δηλαδή τώρα λαλείς τον αρφό μου, κλέφτη. Η κλέφτης εν ιστραώσε. Έγινε ολόκληρη ματσούα δημένη με το λαστιχού να μεν την εστραώθηκε. Αν ήταν κουφή, ήταν να τον ακάσει. Όχι, όχι, αποκλείεται, αποκλείεται. Ο αρφός μου δεν υπάρχει περίπτωση να μας λαλεί ψέματα. Πως τότε στο γάμο μας, που ελάλες σε ούλους ότι μας έβαλε η μισή μου 200 λίρες και το φακελάκι 30 είχε μέσα έναν 20 λίρων και 25 λίρα. Κανεί, ξεπέρασε. Όχι. Επέρασα 10 χρόνια. Με κόφτη, έκατσα μου τη μια φορά. Θα μου είναι ξανακάτσει. Θέλω τα λεφτά μου. Σε μεν τα χρόνια, καλό με στο κουτί των παπουτσών. Άντε, γιατί αρκετά ανοίχτη κάπου λόγια. Αρκετά, και από τον ένα και από τον άλλο. Είναι που γράφω. Καλό μητέρα, καλό, καλό. 600 ευρώ. Έκλεψε μου το από στο κουτούκι και μη σίγουρα δεν τα βρίσκει. Εν ήξερε σίγουρα, υποθέτεις. Ναι, μαμά μου, ναι. Να μου κάνει εμένα έτσι πράγμα που του δάνεισα τα παπούτσια μου με όλη μου την ψυχή, ναι, κατάλαβες. Φώτη, με λέει παραπάνω κουβέντες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, διώσου την άδεια να τον πιάσει και να του κάνει παρατήρηση. Εντάξει, μαμά, μόνο να πιάω και εγώ τον πεθερό μου τώρα να τον ενημερώσω. Σοβαρό μιλάς. Μα τώρα είναι να πιάνεις έναν και να εκθέτεις τον αρφό μου. Θα τον κάνω του τούκκινοι. Να μάθουν όλοι να μπογαμε, να μάθει με περιπέζει για μένα. Εφωτή, σύνερθε, γιατί να πιάει τα λεφτά σου. Τι να τα έκαμνε τα λεφτά σου. Δανεικό κουστούμι, δανεικά παπούτσια, δανεικές κλάτσες. Τι άλλον του έλειπε για το γάμο, το φακελάκι με τα λεφτά. Και έπιανε τα δικά σου τα λεφτά για να τα πάρεις στο γάμο του φίλου του. Ναι. Το πράγμα είναι φως φανάρι, αλλά εννιά σου! Νον κάμω ρε ζήλιν εγώ να τον αναγκάσω να μου τα επιστρέψει. Φωτή, γίνεσαι κακός. Θέλω τα λεφτά μου! Εδούλεψα τα! Και τώρα τον πεθαρούλι μου τηλέφωνο. Να χαρίσω ότι αγαπάς. Θα μας κάνει να τσακωθούμε μεταξύ μας, με μιλιούμαστε. Talk to the hand. Περίμενε. Έλα, πεθαρούλι μου. Oh. Να μπω κάμεις. Καλά και εμείς. Μαθες τα? Ο γιος σου. Κλέψε με. 600 ευρώ που μου πιάσε. Ναι, 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 ναι. Να τον πιάσεις καλό και να τον κάνεις σύσκατο. Γίνεται να μου κάνει εμένα αντών το πράγμα του γαμπρού του ρε κομπάρ. Φωτή. Έγινε πεθερούλη μου, κλείωσε για να πιάω και την αρφήν του. Φωτή.
Δεν είναι μόνο τζινά. Ήταν μες τα μαύρα σου τα παπούτσια. Κοίτα να δεις ρε παιδί μου. Αλλάξες τους τόπον και το θυμάσαι. Αλλό πως ρε παιδί μου, κοίτα να δεις τώρα έναν που παίχτηκε δαμές και κατηγορήσαμε τον άνθρωπο. Θα δικά. Κοίτα να δεις. Όχι. Άτε φίλε. Κατάσχονται. Όχι. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Τώρα. Τώρα. Αλλιώς βάλω φαθιόν και κρούζω. Όχι, μεν λειτουργήσεις εμβρασμό ψυχής. Θα πιάσω. Έλα πεθερούλη μου. Τελικά άκου να δεις. Είναι τα παρεξήγηση επέκτηκε δαμέ.